Περικόπτουν τις πιο στοιχειώδες ανάγκες υγείας των εργατικών λαϊκών οικογενειών για να χρηματοδοτήσουν τράπεζες, τους εφοπλιστές, τους βιομήχανους, τους ντόπιους και ξένους. Κλείνουν δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας και προνοιακά ιδρύματα. Κόβουν φάρμακα, εξετάσεις, θεραπείες από τα ασφαλιστικά ταμεία, τα επιδόματα των ΑΜΕΑ. Στην πλουτοκρατία δίνουν φοροαπαλλαγές, προνόμια για να βγουν από την κρίση που δημιούργησαν, για να ξανανακάμψουν τα κέρδη τους. Ψηφίζουν νόμους για να εκμεταλλεύονται πιο σκληρά τους εργαζόμενους, σακατεύοντας την υγεία τους μέσα στους χώρους δουλειάς. Η στήριξη των επιχειρηματιών όχι μόνο στερεί υπηρεσίες υγείας από το λαό, αλλά οδηγεί κάθε μέρα χιλιάδες εργατικές και λαϊκές οικογένειες στη φτώχεια, την ανεργία, την ανασφάλεια, χειροτερεύοντας το επίπεδο της υγείας τους. Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθείται η ίδια πολιτική επαγγελματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της υγείας πρόνοιας, είτε έχουν μνημόνια είτε όχι, είτε έχουν ευρώ είτε όχι, είτε είναι χώρες του Βορρά είτε είναι χώρες του Νότου. Κράτος και εργοδότες θεωρούν το δικαίωμα του λαού στην πρόληψη και στην περίθαλψη σπατάλη. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι φτωχοί αγρότες, οι επαγγελματοβιοτέχνες, οι γυναίκες και οι νέοι από τα λαϊκά στρώματα δηλώνουμε ότι δεν δεχόμαστε άλλο αυτή την πολιτική. Αντιπαλεύουμε την υποβάθμιση, τη συγχώνευση και την κατάργηση των δημόσιων κλινικών, τμήματων, νοσοκομείων και μονάδων του ΟΠΗ στην περιοχή μας και σε όλη την Ελλάδα. Παλεύουμε για πλήρη χρηματοδότηση της υγείας πρόνοιας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να επιστραφούν τα κλεμμένα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και τα κουρεμένα των νοσοκομείων. Παλεύουμε για πλήρη εξοπλισμό των νοσοκομείων με φάρμακα, υγειονομικό υλικό και σύγχρονα μηχανήματα. Για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ενάντια στη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις υγειονομικών. Για να καταργηθεί κάθε πληρωμή των ασθενών για φάρμακα, εξετάσεις και περίθαλψη. Δεν δεχόμαστε τα δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας να λειτουργούν ως επιχειρήσεις, με χαράτσια και πληρωμές για τους ασθενείς και με υγειονομικούς χωρίς δικαιώματα. Δεν δεχόμαστε να βολευτούμε με τη φιλανθρωπία τα υποκαταστήματα υπηρεσιών μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων τις ψεύτικες ελπίδες. Δεν θα περάσει η τρομοκρατία, ο αυταρχισμός, ο ρατσισμός και ο εθνικισμός στους χώρους της υγείας. Θυμόμαστε αυτούς που θυσίασαν την ίδια τη ζωή τους και μαντίδαξαν με τον αγώνα και πάλι να κερδίζουμε τα δικαιώματά μας. Τους θυμάμαι αγωνιστικά και συνεχίζουμε όλοι μαζί, σαν μια γροθιά, εργάτες, αγρότες, σπουδαστές, ενάντια στους εκμεταλλευτές μας. Αυτούς που κάθε μέρα γεννούν μανολάδες, τα μονοπόλια, το εκμεταλλευτικό και σάπιο καπιταλιστικό σύστημα. Η πείρα μας δείχνει ότι στις πρόσφατες μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις αποδείχθηκε περίτρανα από την αγωνιστική συνάντηση εργατών, φτωχών αγροτών, μικρών αυτοαποσχολουμένων στις πόλεις, ότι με όπλο την αλληλεγγύη και το δυνάμμα της κοινή δράση μπορούν να ανατρέψουμε τις άγριες, απάνθρωπες πολιτικές κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εργαζόμενοι μέσω των σωματείων και των ομοσπονδιών τους συμπαραστάθηκαν καθολικά στις κινητοποίησεις των φτωχών και μεσαίων αγροτών. Απέτρεψαν την κυβέρνηση να προχωρήσει σε κλιμάκωση του αυταρχισμού και χτύπημα της κινητοποίησης. Ματέωσαν τους σχεδιασμούς και την ενεργοποίηση του λεγόμενου κοινωνικού αυτοματισμού. Σήμερα οξύνεται η βάρβαρη επίθεση στη ζωή και στα δικαιώματα των λαϊκών στρωμάτων. Με νέο πετσόκομα μισθών, συντάξεων και των κατακτήσεών μας. Μαζί με τους νέους νόμους λεμιτόμους που προωθεί και ψηφίζει η κυβέρνηση για να αρπάξει και τα τελευταία ψηλά από τις τσέπες μας, με τα νέα χαράτσια στα σπίτια και τα άγρια, την άδεια φορολόγηση των αγροτών και λαϊκών στρωμάτων. Στον κλεισμό που προωθούν οι εκάστοτε κυβερνώντες, οι εργοδότες και οι υποτακτικοί τους σε ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ, αλλά και στο εργατικό κέντρο Πρέβεζας. Η σταθερή σχεδιασμή ευνηχισμού της εργατικής πρωτομαγιάς δεν θα περάσει. Ο τρόπος που νιώθουν μπροστά στο δέος των αγώνων που βάζουν σε κίνδυνο την κυριαρχία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων να μεγαλώσει. Η μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία του εργαζόμενου λαού έχει το δίκαιο και τη δύναμη να ανατρέψει σχεδιασμούς, να δημιουργήσει τριγμούς στην εξουσία των εκμεταλλευτών μας. Δεν πρέπει οι εργάτες να κάνουν θυσία για τα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών. Η ανάπτυξη που πρέπει σήμερα οι εργαζόμενοι να διεκδικούν είναι ανάπτυξη για το λαό και όχι να χύνουν το αίμα τους για τα κέρδη των μονοπωλίων.
Συνάδελφοι, συναδέλφισες, είναι καθήκον σήμερα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Να πάρουμε ατομική και συλλογική ευθύνη. Η ανακούφιση και η λύτρωση από τη θηλιά στο λαιμό της εργατικής λαϊκής οικογένειας δεν θα έρθει αυτόματα. Δεν θα πραγματοποιηθεί μόνο μιας. Δεν θα γίνει χωρίς την παρέμβαση του λαού στις εξελίξεις. Τη συμμετοχή των εργαζομένων στις συλλογικές διαδικασίες, την οργάνωση στα σωματεία, τη σύγκρουση στους τόπους δουλειάς. Στις σημερινές συνθήκες υπάρχουν αιτήματα αναχέτησης της επίθεσης που απαντούν στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Αιτήματα που πρέπει να γίνουν κτήμα των εργαζομένων, να μπουν στη ζωή των σωματείων, να παλεύονται χωρίς ειδοπάθεια στα εργοστάσια και στους τόπους δουλειάς. Εμείς, η εργατική τάξη, έχουμε τη δύναμη να κινούμε τις εξελίξεις, την κοινωνία, το πλούτο που παράγεται. Χωρίς εμάς, γρανάζι δεν γυρνά. Χωρίς εσένα, γρανάζι δεν γυρνά. Εργατή μπορείς χωρίς αφεντικά. Σήμερα πρέπει να το κατάμε την πείνα για να σκύψουμε το κεφάλι, να ζούμε γονατιστή. Σήμερα χρειάζεται... Συνδικαλισμό, στις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, στη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΕΔΗ, στις φωνές της ταξικής συνεργασίας και των κοινωνικών διαλόγων. Να συντονιστεί το βήμα των εργαζομένων με το βήμα όλων όσων πλήττονται και βασανίζονται από τη δικτατορία των μονοπωλίων. Να δυναμώσει το μέτωπο πάλι σε εργατών, υπαλλήλων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αυτοαπασχολούμενων, φτωχών αγροτών, γυναικών, στη γραμμή της πάλης για την υπεράσπιση και της πιο μικρής κατάκτησης της εργατικής τάξης και του λαού. Να δυναμώσει η κοινωνική συμμαχία των λαϊκών στρωμάτων, να συγκεντρώνονται δυνάμεις ενάντια στα μονοπόλια, να ανοίγει ο δρόμος για πιο βαθιές αλλαγές, να σηκωθούν ψηλά οι σημαίες του αγώνα, οι σημαίες της ταξικής πάλης. Στον κόκκινο δρόμο των εργατών του Σικάγου και των αγωνιστικών παραδόσεων του λαού μας, συνεχίζουμε ανυποχώρητα για την οργάνωση του λαού μας. Ζήτω η εργατική πρωτομαγιά, ζήτω η παγκόσμια εργατική τάξη, ζήτω η αλληλεγγύη των εργατών. Δημόσια, δωρεάν υγεία για όλους, για δημόσια και δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες. Δουλειά για όλους, μόρφωση υγεία, η κρίση να πληρώσει, η πλουτοκρατία. Δουλειά για όλους, μόρφωση υγεία, η κρίση να πληρώσει, η πλουτοκρατία. Εργατή, ναι, το πάμε σε καλή. Μας κήρυξαν το πόλεμο, πόλεμα τους κι εσύ. Εργατή, ναι, το πάμε σε καλή. Μας κήρυξαν το πόλεμο, πόλεμα τους κι εσύ. Δεν είναι μπεγμός τέλος όταν μιλούν σπαραξικάρδια για την Ελλάδα, αλλά έχουν δώσει τα κλειδιά της χώρας στους δανειστές. Φίλες και φίλοι, στον κλάδο μου στους καθηγητές, φίλες και φίλοι, στον κλάδο μου στους καθηγητές,
επιβλήθηκε δια νόμου τελευταία ένα νέο επιβαρημένο ωράριο διδακτικής εργασίας. Αυτό το μέτρο ακολούθησε τις 35.000 διδακτόρες που χάνονται εβδομαδιαία από κενά. Ακολούθησε τις συμβολέψεις και τις καταργήσεις των σχολείων. Ακολούθησε τα νέα πειθαρχικά χωρίς τεκμήριο θεότητος. Τη δίθεν αξιολόγηση και τέλος τη σημαντικότατη οικονομική υποβάθμιση των καθηγητών αφού έχασαν περίπου το 45% της αγοραστικής τους δύναμης. Εκτός από τους 200 εκτελεστέντες της Κεσαριανής, η σημερινή μας εκδήλωση θα ξεκινήσει με απαγγελία ποίηματος από την Αφροδίτη Μπόμπολη. Οι γειτονιές θυμούνται. Οι γειτονιές δεν θέλουν να ξεχάσουν. Τα χαράματα, οι ομοβροντίες στο σκοπευτήριο. Τη νύχτα, τα φώτα του χαϊδαρίου. Η συσκότηση, η νύχτα. Και η καρδιά που χτυπάει δυνατά, όπως χτυπάει μια γροθιά πάνω στο τραπέζι. Και ύστερα πάλι σιγαλιά. Δεν θέλαμε να πεθάνουμε. Κανείς δεν ήθελε να πεθάνει. Δεν ήταν εύκολο. Μη πεις, δεν ήταν εύκολο. Μια ώρα μονάχα, μια στιγμή μονάχα ακόμα, με ένα φιλί, με ένα δέντρο, με ένα φιλί. Δεν ήταν εύκολο, μη πεις, δεν ήταν εύκολο. Κανείς δεν ήθελε να πεθάνει. Ο Αλέκος είπε, σκέψου η ζωή να τραβάει το δρόμο της και εσύ να λείπεις. Να έρχονται οι άνοιξες με πολλά διάπλατα παράθυρα και εσύ να λείπεις. Να έρχονται τα κορίτσια στα παγκάκια του κήπου με χρωματιστά φορέματα και εσύ να λείπεις. Οι νέοι να κολεμπάνε το μεσημέρι και εσύ να λείπεις. Πολλές σημαίες να ανεμίζουν στα μπαλκόνια, να ανεβαίνει μια παρέλαση στην οδό Σταδίου, χιλιάδες κόσμος κρατώντας στα χέρια του κόκκινες σημαίες, κρατώντας επιτέλους τα όνειρά του μέσα στα χέρια του, να λένε δυνατά τη λέξη σύντροφος και εσύ να λείπεις. Την ίδια νύχτα πιάσαν τον Αλέκο. Ο Αλέκος δεν μαρτύρησε. Ο Αλέκος έμεινε κρεμασμένος 3 μερόνυχτα. Δεν μαρτύρησε. Ο Αλέκος πέθανε σαν μέλος του κόμματος. Πέθανε σαν αληθινός σύντροφος. Την τελευταία στιγμή φώναξε. Είναι χιλιάδες τα άστρα μέσα μας. Δεν μπορείτε να τα σκοτώσετε. Ετούτα τα άστρα τα έδωσε ο Αλέκος στη σημαία του κόμματος. Οπότε ποιος θάνατος? Πού θάνατος? Ζήτω! Σύντροφοι δεν είναι θάνατος εδώ πέρα. Οι σκοτωμένοι μας, να τη μαζί μας πάλι πολεμάνε. Να ο Βαγγέλης μπροστά μέσα στον ήλιο σύντροφοι. Ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς μας. Ετούτος δε ο λαός δε γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους νεκρούς του. Προχωράμε σε ομιλία από την Ειρήνη Κατσιώτη. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Κατοικής τάξης, για να τιμήσουμε τη θυσία των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή, των 200 ηρώων της εργατικής τάξης. Να τιμήσουμε και τη θυσία του δικού μας συντρόφου και συντοπίτη κομμουνιστή. Να τιμήσουμε τον σύντροφο τον Σταύρο τον Κάπα. Τον σύντροφο που συνελήφθη για την κάρφωση τη σημαία του αγώνα στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα, που δεν έσκυψε το κεφάλι, που δεν δέχτηκε το μέλλον που ετοίμαζαν για την εργατική τάξη και το λαό της πατρίδας μας. Έτσι σε αυτόν, όπως και σε άλλους 199, έλαχε ο κλήρος να γίνουν ήρωες της εργατικής τάξης της Ελλάδας, αλλά και της παγκόσμιας. Σε μια πρωτομαγιά, όπως νωρίτερα το 36, άλλοι εργάτες έβαλαν το στίγμα τους, αλλά και την πρωτομαγιά του 1886 στο Σικάγο, που η εργατική τάξη πλήρωσε με αίμα. Φίλοι, φίλες, συντρόφισσες, σύντροφοι, για εμάς τους εργάτες και τις εργάτριες η σημερινή μέρα δεν είναι μια απλή επέτειος, γιατί εμείς την κάθε επέτειο που τιμάμε δεν την αντιμετωπίζουμε σαν κάτι που έγινε στο μακρινό παρελθόν και σαν μουσιακό είδος. Τίποτα από την ιστορία του λαϊκού εργατικού κινήματος δεν αφορά το παρελθόν. Έχει τη βάση του στο παρελθόν, αλλά αφορά το παρόν και το μέλλον. Γι' αυτό αισθανόμαστε την ευθύνη μας απέναντι στην εργατική τάξη, να αντλήσουμε διδάγματα, να βγούμε πιο ικανοί και πιο ισχυροί ιδεολογικοπολιτικά, ώστε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Να συμβάλλουμε, ώστε να ριζοσπαστικοποιείται η πάλη της εργατικής τάξης, να δυναμώνει η σύγκρουση με τον ταξικό της αντίπαλο,
να έρθει πιο κοντά στην εκπλήρωση της ιστορικής αποστολής. Να κατακτήσει την εξουσία και να πάρουν οι εργάτες στα χέρια τους τον πλούτο που παράγουν με τα χέρια και το μυαλό τους. Οι 200 κομμουνιστές αυτοί έγιναν ήρωες γιατί απλά έκαναν το καθήκον τους. Σε αυτή τη λέξη βρίσκεται το μεγαλείο της κάθε ηρωικής πράξης χιλιάδων επώνυμων και ανώνυμων κομμουνιστών. Έκαναν το καθήκον τους συνειδητά. Είναι κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας. Κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του εργατικού επαναστατικού κινήματος της χώρας μας. Η στάση τους μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να εμπνέει, να διδάσκει, να ατσαλώνει και να μαχητικοποιεί στις σημερινές συνθήκες με τις διαφορετικές δυσκολίες που παρουσιάζονται. Ο Κώστας Βάρναλης για την Πρωτομαγιά του 44 και τη θυσία των 200 έγραψε «Ήταν Πρωτομαγιά, χαρά Θεού να την βλέπεις, μέρα από αυτές που ο άνθρωπος με την ατομική και λογική ηρωική θυσία του μένει αθάνατος, γράφοντας με το αίμα του ένα μύθο, κοιμήλιο για τους κατοπινούς». Τέτοιο κοιμήλιο είναι η Πρωτομαγιά του 44 στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, όπου θυσιάστηκαν 200 παλικάρια για χάρη του φασιστικού Μηνόταυρου. Οι παλιοί και οι οικειομόψυχοί τους τους θυμούνται. Συντρόφους, το τρομερό σας όμως κάλεσμα μες στην ψυχή μας και οι 15 σας καρδιές φένα χτυπάνε μαζί μας. Το σιγανό σας βόγγισμα σαν προσκλητήρι χτυπά στα αυτιά μας, σαν τον αντίλαλο βροντής. Στάχτη θα γίνεις κόσμε γερασμένε, σου είναι γραφτός ο δρόμος της συντριβής και δεν μπορείς να μας λυγίσεις σκοτώνοντας τα αδέρφια μας της μάχης. Και να το ξέρεις, θα βγούμε νικητές κι ας είναι βαριές μας οι θυσίες. Μαύρη εσύ θάλασσα, γαλήνεψε τα κύματά σου και θα έρθει η μέρα υποθητή, η μέρα της ειρήνης, της λευτεριάς σου. Ω ναι, θα έρθει η μέρα που θα αρπάξουμε τις λόγχες που μέσα στο αίμα το δικό μας έχουν βαφτεί. Εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο σύντροφος Πέτρος Λιλοβίτης.
μέρους του ΜΑΣ, ο Βασίλης ο Μπάρκος. Εκ μέρους του Συλλόγου Γυναικών, η Άννα Φετουλίδου. Εκ μέρους της Επιτροπής Ειρήνης, ο Χρήσανθος Κυριαζής. Εκ μέρους του Σωματείου Συνταξιούχων, ο Χρήστος Αδάμος. Αθάνατη. Εκ μέρους του Σωματείου των Δόμων, ο Κώστας Δρόσος. Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ο Γιώργος Οπούπης. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες,